Αν και είχαν πιστωθεί αρκετέ περισσότερε θέσει, τελικά το σχολικό έτο που βαδίζει στην ολοκλήρωσή του σε επίπεδο Κρήτη έκλεισε με τη συμβολή 56 νοσηλευτών στα σχολεία του νησιού, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαζί. Με το θεσμό του νοσηλευτή στα σχολεία να είναι σε ένα μεγάλο βαθμό όχι και τόσο αναγνωρίσιμο, το πρόβλημα με τι θέσει που έμειναν κενέ ήταν το περιορισμένο ενδιαφέρον που έδειξαν οι νοσηλευτέ όταν οι θέσει ανακοινώθηκαν. Ενώ ήταν η πρώτη χρονιά που είχαμε αρκετέ πιστώσει για να καλύψουμε όλε τι περιπτώσει των παιδιών που χρειαζόταν ειδικά σχολικό νοσηλευτή, βρεθήκαμε στο παράδοξο φαινόμενο να μην έχουμε οι υποψηφίου νοσηλευτέ να προσλάβουμε. Αυτό σε συνδυασμό με τι προσλήψει που έκαναν οι τοπικέ μονάδε υγεία μα δημιούργησε ένα πρόβλημα όπου κάποια παιδιά για φέτος έμειναν ακάλυπτα από, την, από σχολικό νοσηλευτή. Οι περισσότεροι από του σχολικού νοσηλευτέ που εργάζονται κανονικά βρίσκονται κυρίω σε δημοτικά σχολεία και πέραν από την αντιμετώπιση τυχών ατυχημάτων και μια πρώτη διάγνωση ανάγκη μεταφορά ενό παιδιού σε νοσοκομείο, επιβλέπουν και επικεντρώνονται σε περιπτώσει παιδιών με διαγνωσμένα προβλήματα υγεία όπω ο ζαχαρόδη διαβήτη, που αφορά ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών που φοιτούν σε σχολεία και του νησιού. Φέτο και καταλήξαμε μετά από αυτέ τι παρατήσει που σα είπα να υποστηρίζονται να έχουμε προσλάβει 56 άτομα σε όλη την Κρήτη, τα οποία υποστηρίζουν παιδιά τα οποία κυρίω φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πάντω, σύμφωνα με τι εκτιμήσει του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση Κρήτη, το πρόγραμμα για του νοσηλευτέ στα σχολεία αναμένεται φέτο να ενισχυθεί και η έγκαιρη γνωστοποίηση δημιουργεί προσδοκία ότι ο αριθμό των 56 θα αυξηθεί σημαντικά κατά την επόμενη σχολική σεζόν. Φέτο κινητοποιηθήκαμε όλοι περισσότερο. Έχουμε πολλέ νέε αιτήσει ε, Νοσηλευτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να δουλέψουν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από το Υπουργείο έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα δοθούν οι πιστώσει που χρειάζονται για να υποστηριχθούν τα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι φέτο, τουλάχιστον στο θέμα των σχολικών νοσηλευτών, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο γιατί αφορά την υγεία των παιδιών, δεν θα έχουμε πρόβλημα.